Μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλο το Αιγαίο και σε όσους μας βλέπουν καθημερινά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές σας, είτε είναι τηλεφωνικές, είτε μέσω πολύ όμορφων καρτών που λαμβάνουμε καθημερινά. Είτε διαζώσεις, μας βρίσκουν στον δρόμο και μας δίνουν έτσι την αγάπη τους απλόχερα και τους πολύ ευχαριστούμε σωστά. Όλους. Να πούμε ότι θα είναι πολύ πλούσια και η θεματολογία της σημερινής μας εκπομπής και φυσικά το θέμα που κυριαρχεί είναι το θέμα του ΦΠΑ, το πολύ συζητημένο. Πάρα πολλά έγιναν, πολλές διαμαρτυρίες. Έχουμε τραυματιστεί όλοι από αυτή, από αυτή τη διαδικασία. Και τελικά υπήρχε μια έκβαση νίκη για την οποία θα μας ενημερώσει στη συνέχεια, η οποία έχει δύο όψεις. Έχει δύο όψεις. Η πλευρά της κυβέρνησης χαίρεται γιατί θεωρεί ότι δόθηκε μια λύση τουλάχιστον στα νησιά τα οποία έχουν πληγεί περισσότερο από το προσφυγικό. Αλλά οι δήμαρχοι ακόμη και των νησιών αυτών φαίνεται πως δεν τους θα αρέσουν. Ναι, θεωρούν ότι υπογράψαμε και οθελώς πλέον την παράταση αυτή την καταδίκη. Οπότε η Νίκη θα μας πει περισσότερα γύρω από αυτό. Με 153 ψήφους λοιπόν ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός χθες στη Βουλή. Με πολλές αντιπαραθέσεις μεταξύ των κυρίως του Πρωθυπουργού και του επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης του κυρίου Μητσοτάκη. Αν θα έχουμε λίγο χρόνο μπορούμε να πούμε κάποια στιγμή τι διεμήφθη μεταξύ των δύο, έτσι κάποιες ατάκες που είπαν και οι δύο. Ωστόσο λοιπόν ψηφίστηκε η κατάργηση τελικά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για τα 27 νησιά. Τα υπόλοιπα 5, η Χίος, η Σάμος, η Μυτιλίνη, η Λέρος και η Κος, θα διατηρήσουν το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ μέχρι ένα εξάμηνο ακόμα, μέχρι τον Ιούνιο. Αυτό δυσαρέστησε βέβαια, όπως είπαμε, και τους κατατόπους πολιτικούς άρχοντες. Όμως θα δούμε ότι παράταση για 6 μήνες στην ισχύ του μειωμένου ΦΠΑ σε 5 νησιά του Αιγαίου δρομολόγησε η κυβέρνηση αναγνωρίζοντας, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, το μεγάλο βάρος του προσφυγικού που σηκώνουν οι τοπικές κοινωνίες. Η κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στη Διάβγεια μετά την κατάθεση της τροπολογίας στη Βουλή ορίζει παράταση για ένα εξάμηνο έως και 30 Ιουνίου του 2018 του μειωμένου ΦΠΑ σε 5 νησιά του Αιγαίου, όπως είπαμε προηγούμενα, τα οποία δέχονται το κύριο βάρος των προσφυγικών. Ροών. Στα υπόλοιπα νησιά, στα οποία καταργούνται οι ειδικοί συντελεστές ΦΠΑ, την 31η-12η του 2017 θα δοθεί έως το τέλος του έτους έκτακτο κοινωνικό αντιστάθμισμα στους νησιώτες με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Την Τετάρτη δημοσιεύτηκε σήμερα δηλαδή στη Διάβγεια η νέα απόφαση η οποία αφορά στο μέρισμα για τους νησιώτες που χάνουν το χαμηλό ΦΠΑ. Το εν λόγω κονδύλι ανέρχεται σε 25 εκατομμύρια ευρώ τη στιγμή που το επίδομα κυμαίνεται από 500 έως 2.100 ευρώ ανάλογα με το είδος του νοικοκυριού, αν είναι μονομελής οικογένεια, αν είναι πολυμελής κλπ. Τα κριτήρια αυτά και η διαδικασία είναι ίδια με αυτά του κοινωνικού μερίσματος. Οι νησιώτες θα υποβάλουν αιτήσεις μέσω της πλατφόρμας της ΙΔΙΚΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kinonikomerisma.gr. Προσφεύγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα του ΦΠΑ βεβαίως οι δήμαρχοι των νησιών. Αυτό ανακοίνωσε χθες κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Ρόδου Φώτης Χατζηδιάκος. Σήμερα φάνηκε ότι δεν είναι θέμα πίεσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τους θεσμούς, αλλά αιμονή της ελληνικής κυβέρνησης, δήλωσε ο Δήμαρχος Ρόδου, προσθέτοντας ότι δεν είχε αντιστάσει στα συμφέροντα, γιατί οι ξενοδόχοι της Χαλκιδικής και της Κρήτης επέβαλαν να υπάρχουν παντού οι ίδιοι συντελεστές. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έχει ολοκληρώσει, Νίκη, να προσθέσω κάποια πράγματα. Αυτό το θέμα, ναι, μπορούμε να... Όσο θα προσπαθεί το κοντρόλ να επικοινωνήσει με τον συνάδελφο τον Μιχάλη τον Ντεζάρη, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ωραία. Ωραία. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μιχάλη. Δεν ακούμε εμείς τον Μιχάλη. Λοιπόν, να πούμε μέχρι να μπορέσουμε να συνδεθούμε σωστά με τον δημοσιογράφο του Sky, τον Μιχάλη τον Ντεζάρη, ότι αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών για τον ΦΠΑ στα νησιά λέει τα εξής και αναφέρουμε τα σημαντικότερα σημεία. Στα νησιά τα οποία καταργούνται οι ειδικοί συντελεστές ΦΠΑ την 31η-12η του 2017,
που ασημειωθεί αν εκείνος είχαν διατηρηθεί χαμηλά για έναν ακόμη χρόνο με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, καθώς έπρεπε οι ειδικοί συντελεστές να είχαν καταργηθεί από το τέλος του 2016, θα δοθεί στο τέλος αυτού του χρόνου έκτακτο κοινωνικό αντιστάθμισμα, και είναι έτσι και με έντονα γράμματα ανήκει αυτό, για το ύψος του οποίου θα λαμβάνονται υπόψη τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, όπως διάβασες και πριν. Και θέλω να πω πάνω σε αυτό ότι δεν ξέρω τι αντιστάθμισμα θα είναι αυτό τώρα και για πόσο διάστημα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τη στιγμή είναι που έχουμε υπογράψει... Είναι καταβολή αυτού του ποσού. Αυτό ακριβώς, το λέω... Απλώς θα υπάρχουν στη συνέχεια, μετά τον Ιούνιο, θα υπάρχει το μεταφορικό ισοδύναμο, έτσι. Αυτό ακριβώς λέω, εγώ το είπα ηρωνικά και το λέω ξεκάθαρα. κατάλαβα τι σημαίνει κοινωνικό αντιστάθμισμα. Το θέμα είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί αυτό να υποκαταστήσει τις βλάβες, τις οικονομικές που θα υποστεί το βιωτικό επίπεδο των νησιωτών. Πάμε όμως στον Μιχάλη τον Τεζάρη, γιατί νομίζω έχει κάτι να προσθέσει σημαντικό στην πληροφόρησή μας για το θέμα αυτό του ΦΠΑ. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι, Νίκη. Να πούμε πως το πάγιο, το χρόνιο θέμα που είχαμε με το ΦΠΑ, με το μειωμένο ΦΠΑ, αυτή τη στιγμή χάνεται, να ξέρουμε. Ήταν ένα κεκτημένο το οποίο είχαν τα δωδεκάνησα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και αυτή τη στιγμή στην ουσία είναι παρηγοριά στον άρρωστο μέχρι να βγει η ψυχή του για τα 5 νησιά τα οποία έχουν παράταση 6 μηνών ακόμη που θα έχουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, καθώς τα υπόλοιπα νησιά από την 1η Γενάρη θα δουν πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές στο κόστος ζωής τους οι κάτοικοι στα νησιά αυτά. Την ένωνη αντίδραση λοιπόν έχει προκαλέσει, η απόφαση της κυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών συγκεκριμένα και του Δημάρχου ΚΟ, έχει προκαλέσει η παράταση για 6 μόλις μήνες στα νησιά του Δημάρχου της χώρας, του κ. Κυρίτση, ο οποίος έβγαλε μια πάρα πολύ σκληρή ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει πως χαρακτηριστικά πως αν η χώρα, η κυβέρνηση και συνολικά το πολιτικό σύστημα δεν μπορούν να επιβάλλουν να υπερασπιστούν τη διατήρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, τότε δεν είμαστε κυρίαρχη και ανεξάρτητη χώρα, αλλά χώρος, αναφέρει ο κύριος Κυρίτσης, ο οποίος γίνεται ακόμη πιο σκληρός στο κατέβασμα όσο διαβάζουμε την ανακοίνωσή του προς την ολοκλήρωση της ανακοίνωσής του, καθώς επισημαίνει πως η τραγωδία της χώρας είναι ότι βρίσκεται όχι σε πλήρη εξάρτηση και επιτροπή, αλλά σε απόλυτη παρακμή και παράλυση. Ο Δήμαρχος της ΚΟ και συμπληρώνει πως και αυτό το βίωσαν σήμερα με τον πιο σκληρό τρόπο οι πολίτες των νησιών του Αιγαίου. Άξιο αναφοράς είναι πως οι υπόλοιποι δήμαρχοι των νησιών δεν έχουν βγάλει καμία ανακοίνωση σχετικά με το θέμα και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η στάση τους, εάν δηλαδή θα αποδεχτούν ουσιαστικά και τυπικά σιωπηρά αυτή την αλλαγή που θα επιφέρει, επαναλαμβάνω, σημαντικό κόστος στην αύξηση του βιωτικού επίπεδου των κατοίκων, κάτοικοι των νησιών, οι οποίοι να επισημάνουμε ότι δεν ζουν στη Λουκέρνη της Ελβετίας, είναι στην παραμεθόριο και έχουν λαμβάνει μόνο από τον τουρισμό και αυτό για 3 και 4 μήνες τα περισσότερα νησιά το καλοκαίρι. Το χειμώνα γνωρίζουμε πολύ καλά τι συμβαίνει στην Κάρπαθο, στο Καστελόριζο, στην Κάσο, στην Κάλυμνο, ακόμη και στα μεγαλύτερα νησιά, τη Ρόδο και την Κο. Οπότε θα πρέπει ενδεχομένως να κηρυχθούν λίγο διαφορετικά οι δήμαρχοι και οι φορείς των νησιών, γιατί νομίζω πως από 1η Γενάρη ο χρόνος θα μπει πάρα πολύ άσχημα. Όχι απλά θα γίνει καλό ποδαρικό, αλλά θα μπει το αριστερό και θα το βιώσουν και με τις μειώσεις συντάξεις τις οποίες έρχονται και με την περικοπή του ΕΚΑΣ και του αφορολογήτου και με την αύξηση στους συντελεστές του ΦΠΑ. Οπότε εκτιμώ πως μέχρι το Πάσχα θα δούμε δραματικές αλλαγές στη ζωή μας όλοι οι κάτοικοι των νησιών. Έτσι, Μιχάλη, πάντως, σύμφωνα με νεότερη πληροφόρηση, αντέδρασε ήδη ο Δήμαρχος Ρόδου, ο κ. Χατζηλιάκος, και είπε ότι θα προσφύγουν όλοι στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Επίσης, είναι λογικό, ξέρετε γιατί. Και ένα δελτίο τύπου από το Δήμαρχο. Είναι λογικό, γιατί ουσιαστικά τώρα δημιουργούνται δύο τάσεις στα νησιά. Υπάρχει ένας διαχωρισμός, ο οποίος δεν ξέρω και κατά πόσο είναι και νόμιμος και ηθικός. Πώς είναι δυνατόν, λοιπόν, στην ΚΟ και στην ΛΕΡΟ να έχουν συντελεστεί μειωμένο, ενώ δίπλα στην Κάλυμνο και στα υπόλοιπα νησιά να είναι αυξημένος. Υπάρχει, δεν ξέρω αν και νομικά μπορεί να στηριχθεί μια τέτοια απόφαση που έλαβε το Υπουργείο Οικονομικών. Έτσι, πολύ σωστά, Μιχάλη. Γι' αυτό λέει και ο κύριος Κυρίτσης ότι ο διαχωρισμός των νησιών δεν έχει ηθικό υπόβαθρο και η πολιτική χωρίς ηθική και συνέστημα δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Έτσι. Και για να κλείσω, έχει πολύ σημαντικό ενδιαφέρον η άλλη παρατήρηση που κάνει ο Δήμαρχος της ΚΟ και λέω για τον Δήμαρχο της ΚΟ, γιατί είναι εδώ και μήνες παλεύει σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Λέει, εφόσον στην Ευρώπη θεωρούν στρέβλωση τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ, τότε γιατί δεν καταργούν τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ και το ειδικό φορολογικό καθεστώς στα νησιά της Γερμανίας, της Φιλανδίας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας. Ενώ μια πολύ σωστή παρατήρηση που γίνεται έχει να κάνει με το ότι η παράταση ισχύως είναι ως αντιφασμιστικό όφελος για τα hot spot που υπάρχει στην ΚΟΠ.
και συμπληρώνει ο κύριο και επισημαίνει ο κύριο Κυρίτσης, η παράταση ισχύως των συντελεστών ΦΠΑ για ένα εξάμεινο και μόνο για τα νησιά τα οποία έχουν μετατραπεί σε φυλακές ανθρώπων και χώρο εγκλωβισμού παραμεταναστών και προσφύγων δεν μας ικανοποιεί. Ο διαχωρισμός των νησιών, όπως είπες ακριβώς, δεν είναι ηθικό υπόβαθρο, Νίκη. Ενώ ουσιαστικά θα υπάρξει αύξηση του ΦΠΑ μέσα στην τουριστική περίοδο, επισημαίνει με αρνητικές συνέπειες για τον τουρισμό, για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις. Και ερώτημα είναι, μετά τους 6 μήνες και αφού έχει δοθεί αυτό, αυτή η παράταση, θα σταματήσει να υπάρχει hot σπορτιγό, θα σταματήσει να δέχεται προσφυγικές ροές η Κόσκυλέρος, η Μυτιλήνη και η Χίος. Πολύ σωστά. Εδώ είναι τα ζητήματα. Οπότε ας μην τσιμπάμε λίγο στα τυράκια που μας δίνουν, να δούμε λίγο το δάσος και όχι το δέντρο. Και να προσθέσω, Μιχάλη, μια και η παρέμβαση σημερινή είναι λίγο έτσι σχολιασμός γύρω από αυτά και μας αρέσει πάρα πολύ αυτό που γίνεται. Να πούμε ότι ακόμη και αν πιεστούμε να το δούμε θετικά αυτό το μέτρο, αυτή την παράταση δηλαδή για 6 μήνες, βλέπουμε ότι και σε αυτό έγιναν αστοχίες και θα διαβάσω μόνο ένα τίτλο από την ηλεκτρονική εφημερίδα του Πολίτη Χίος που λέει «Επίσημη ταφόπλακα για το νησιωτικό ΦΠΑ, εξάμηνη παράταση, κοροϊδία για Χίο, Λέσβο, Σάμο, Κο και Λέρο, ξαφνικός θάνατος για Ινούσες και Ψαρά από την 1η Ιανουαρίου». Είναι αυτές οι και για όλα τα νησιά τα οποία επισημαίνω είναι στην άγωνο γραμμή και θα δουν, φανταστείτε το λίγο, το 6-8% θα γίνει 24. Υπολογίστε την και άμεση στην Τέλενδο, αύξηση και στη των προϊόντων. Ακριβώς, δηλαδή την άμεση, από τη μία στιγμή στην άλλη, την αύξηση αυτή του ΦΠΑ και την αύξηση αμέσως και τη μείωση στην τσέπη μας, του ποσοστού του χρημάτων στην τσέπη μας. Είναι αυστηρά από τη μία μέρα στην άλλη. Θα γίνει de facto. Οπότε, καταλάβετε λίγο τι κόστος θα επιφέρει αυτό και σκεφτείτε λίγο τις συνέπειες. Έτσι, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τόσο σημαντική πληροφόρηση που μας έδωσες. Να είσαι καλά. Κάτι άλλο θα ήθελα να συμπληρώσω εδώ στο κυρίου Κυρίτση της δηλώσης. Λέει ότι θεωρώ θετική την εξαγγελία της κυβέρνησης για την εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου. Αναρωτιέμαι όμως αν υπάρχει αναλογιστική μελέτη και αν υπάρχουν οι πόροι για να χρηματοδοτήσουν την πλήρη εφαρμογή του και όχι μια αποσπασματική εφαρμογή. Δεν ξέρω, πριν προχωρήσουμε, Νίκη, στις αντιδράσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αν ήθελες με δύο λόγια να μας πεις τις επιπτώσεις που θα υποστούν τα νησιά. Ναι, μπορούμε να τις... Βέβαια, και να αναφερθώ εγώ μετά στο δελτίο τύπου του Δημάρχου Λειψών. Λοιπόν, συνέπειες που θα προέλθουν από την αύξηση και την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά είναι η εξής. Θα αυξηθεί από 5% σε 6% ο συντελεστής ΦΠΑ για τα φάρμακα, τα παιδικά εμβόλια, τα βιβλία, τα περιοδικά και τις εφημερίδες. Από την αύξηση του συγκεκριμένου συντελεστή αναμένεται να προκύψουν αυξήσεις 1,5% στις τιμές των προϊόντων αυτών. Θα αυξηθεί από 9 σε 13% ο συντελεστής ΦΠΑ για τα βασικά είδη διατροφής, δηλαδή για τα νοπά κρέατα, τα ψάρια, το γάλα και τα γαλακτογμικά προϊόντα, τα λαχανικά και τα βρόσιμα φρούτα, τα δημητριακά, τα άμυλα και τα προϊόντα αλευροποιίας. Οπότε αυτό μετακυλείται και στην αύξηση της τιμής του ψωμιού κλπ. Το ελαιόλαδο, τα παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών, το ψωμί όπως είπαμε, τα ζυμαρικά, τα φυσικά νερά, τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα, τις ζωοτροφές, τα ζώντα ζώα, τα είδη και τις συσκευές ορθοπαιδικής, τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης, τις υπηρεσίες διαμονής σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλήματα. Εξαιτίας της αύξησης του συγκεκριμένου συντελεστού, οι τιμές στα παραπάνω είδη και στις παραπάνω υπηρεσίες θα αυξηθούν τουλάχιστον κατά 3,7%. Λοιπόν, να συνεχίσω εγώ. Θα αυξηθεί από 17% σε 24% συντελεστής ΦΠΑ για τις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως νεόδμητα κτίσματα, πλην πρώτης κατοικίας, αυτοκίνητα, δίκυκλα, φορτηγά, λεωφορεία κλπ. Οχήματα. Κομμένα και τα αυτοκίνητα, είχαμε που είχαμε τόσες πινακίδες να καταθέτουν, δεν πρόκειται και να αγοράζουν τώρα. Καύσιμα, βενζίνη, πετρέλαιο, υγραέριο κλπ. Τσιγάρα, αυτό είναι καλό βέβαια, κλπ. Προϊόντα καπνού, ινοπνευματώδη ποτά, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, είδη ένδυσης και υπόδεσης, είδη οικιακού εξοπλισμού όπως έπιπλα, υφάσματα κλπ. Πάσης φύσεως μεταλλικά, πλαστικά και ξύλινα αντικείμενα, χημικά προϊόντα. Απορρυπαντικά φαντάζομαι μέσα, πώς αυξάνεται το νοικοκυριό με την καθαριότητα και αυτά. Τις καθημερινές χρήσεις. Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες επίσης από επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, συσκευασμένα, μεταποιημένα, τυποποιημένα είδη διατροφής, ζάχαρη. Τι να πούμε, Νίκη, δεν μένει και κάτι.
Και να το γενικεύαμε, ας πούμε. Έτσι ακριβώς. Και αναρωτιέται ο κύριος Κυρίτσης, μια χώρα που δεν μπορεί να βρει και να επιβάλλει ισοδύναμα τη τάξη των 50 εκατομμυρίων ευρώ για να υπερασπιστεί τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ, πώς μπορεί να εμπνεύσει τους πολίτες της? Εντάξει, έχουν φτάσει όλοι οι τοπικοί άρχοντες, αλλά και όλοι οι πολίτες των νησιών. Θα φτάσουμε και λίγο εμείς στα άκρα, όταν θα αρχίσουμε να πληρώνουμε και θα δούμε τη διαφορά από πρώτης πρώτου, Νίκη. Δεν ξέρω τώρα αν έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον αντιπρόεδρο της Βουλής και βουλευτή Δωδεκανήσου, τον κύριο Κρεμαστινό, να μας μεταφέρει λίγο το κλίμα. Όχι. Ωραία. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, δεν μπορούμε να τον έχουμε τώρα. Να πάμε και στο δελτίο τύπου ή έχεις κάτι να προσθέσεις, Νίκη? Όχι, να δώσουμε μια εικόνα στη συνέχεια της Βουλής, έτσι, κατά τη λήξη του προϋπολογισμού. Ναι, θα έχουμε και προϋπολογισμό στη συνέχεια. Mm-hmm. Ωραία, θα περιμένουμε τον κύριο Κρεμαστινό. Ναι. Και να δούμε τις ωραία, να συνεχίσουμε τις με το ΦΠΑ, να ολοκληρώσουμε με το ΦΠΑ. Λοιπόν, να πούμε, έχουμε ένα δελτίο τύπου. Ανέγραφε σήμερα το γνωστό ποίημα «Ο Καβάφης», θα του έδινε τον τίτλο «Περιμένοντας τους πρόσφυγες». Με αριστουργηματικό τρόπο και αξιοζήλευτη πολιτική επιδεξιότητα, εφαρμόζοντας την πανάρχια αλλά αποτελεσματική μέθοδο του «διέρη και βασίλευε», καταργείται το τελευταίο κεκτημένο για τα νησιά μας, που με διάφορες μορφές, ειδικά φορολογικά καθεστώτα, ατέλειες και άλλα, ίσχυε για δεκάδες χρόνια πριν ακόμη και από την ενσωμάτωση με την Ελλάδα. Πρώτα η Ρόδος και η Κάρπαθος, ύστερα τα 27 νησιά και προσεχώς τα υπόλοιπα 5. Την κουβέντα για το ποιος τα ψήφισε και ποιος είναι αναγκασμένος να τα εφαρμόσει, θα την προσπεράσω, λέει ο κύριος Φώτης Μάγκος, ο Δήμαρχος Λειψών, με ένα μόνο σχόλιο. Ότι ψηφίζεται στη Βουλή, ό,τι ψηφίζεται στη Βουλή μπορεί και να καταργηθεί από τη Βουλή, εφόσον μπορούσαν να παρατείνουν την ισχύ των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, δυνητικά θα μπορούσαν και να τους διατηρήσουν. Αυτό που λέγαμε και αυτό που έλεγαν όλοι, Νίκη, τόσο καιρό, ότι ήταν πρόταση της κυβέρνησης τελικά. Εκείνο που έχει όμως τη μεγαλύτερη σημασία είναι το γεγονός ότι οι συνέπειες αυτής της κατάργησης θα είναι ολέθριες για τη ζωή των κατοίκων αυτών των νησιών, που καλούνται να πληρώσουν το μάρμαρο για τα δεινά της χώρας, χωρίς όμως να έχουν ωφεληθεί το ίδιο με την υπόλοιπη χώρα κατά τη διάρκεια της καταστροφικής εποχής, όπως αποδείχθηκε, των παχιών Αγελάδων. Και για να καταλαβαίνουμε τι λέμε, κάποιοι θεωρούν ίσους τους κατοίκους του Μαραθιού, 7 κάτοικοι, της Κινάρου, 1 κάτοικος, των Λεβίθων, 3, της Ψερίμου, των Αρκιών, 40, του Αγαθονησίου, 180. Οι οποίοι το μόνο που δεν χρειάζεται να αγοράσουν είναι ο αέρας που αναπνέουν με όλους τους άλλους που μπαίνουν στο αυτοκίνητο και ανά πάσα στιγμή έχουν πρόσβαση παντού. Και είναι ήδη επιβαρημένα τα προϊόντα. Πάρα πολύ τα είναι ήδη επιβαρημένα έτσι όπως, έτσι, τα προϊόντα τα οποία μεταφέρονται σε αυτά τα νησιά. Θα μπει και θα ανεβεί και ο συντελεστής ΦΠΑ και θα είναι. Και καλούνται, συνεχίζει, να πληρώσουν τα Ολυμπιακά έργα, τις κρεμαστές γέφυρες, την Εγνατία, την Ολυμπία και την Ιόνια Οδό, οι κάτοικοι του Αιγαίου. Σε 6 μήνες θα πληρώσουν το ίδιο και τα τελευταία 5 νησιά που έχουν δομές προσφύγων. Αυτό εμείς το λέμε παρηγοριά στον άρρωστο μέχρι να βγει η ψυχή του. Γι' αυτό και εγώ όταν ακούω ισοδύναμα κάτι παθαίνω, Νίκη. Είναι προφανές πως ούτε οι Ευρωπαίοι, αλλά δυστυχώς ούτε οι δικοί μας, μπορούν να αισθανθούν τι σημαίνει να ζεις και να μεγαλώνεις την οικογένειά σου σε ένα κριτικό νησί. Πεποίθησή μας είναι ότι όλοι ανεξαιρέτως οι τοπικοί μας βουλευτές το πάλεψαν, ο καθένας από τη δική του θέση. Όμως η δύναμη στάθηκε ισχνή μπροστά στα τετελεσμένα. Αυτά που τώρα ακούγονται για το μεταφορικό ισοδύναμο και για διαφόρων ειδών παροχές και παρουσιάζονται ως αντιστάθμισμα, εμείς ως αυτοδιοίκηση διαχρονικά το ζητάγαμε παράλληλα, έτσι ώστε να μην μειονεκτούμε συνεχώς και όχι για να αντικαταστήσουν κάποιο άλλο προνόμιο που ούτως ή άλλως ήταν πολύ λίγο σε σχέση με την πραγματικότητα που βιώνουν οι ακρίτες. Πολλά από αυτά δεν θα αποτελέσουν επιλεκτική και φάπαξ παροχή και σε καμία περίπτωση δεν θα έχουν το μόνιμο και οριζόντιο χαρακτήρα των μειωμένων συντελεστών. Με άλλα λόγια, μπαίνουμε σε μια δύσκολη περίοδο περαιτέρω ύφεσης, καθώς θα αποτελέσει πλήγμα για τον τουρισμό μας η επακόλουθη αύξηση των τιμών μέσα σε ένα άκρος ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπως διαμορφώνεται σήμερα εξαιτίας της δεινής οικονομικής κατάστασης της Τουρκίας. Στην επόμενη απογραφή που θα γίνει σε λίγα χρόνια, θα καταλάβουν όλοι αυτοί που τώρα εμείς φωνάζουμε, όμως θα είναι αργά για θρήνους και κλαθμούς. Πολύ ωραία έτσι. Και μια κυβέρνηση και η απόψη. Πάρα πολύ ωραίο δελτίο τύπου και ναι, τα λέει όλα, νομίζω. Ελπίζω να μην φύγουμε από τους λειψούς ή να φύγουμε. Να πω κάτι, Νίκη, και να κλείσουμε. Αναφέρθηκε εδώ στον τουρισμό. Φαντάζεσαι τι έχει να γίνει στην ΚΟ, ας πούμε, τον Ιούνιο. Ακριβώς. Που εκεί θα επιβληθεί η κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ τον Ιούνιο. Όχι μόνο στην ΚΟ. Εγώ αναφέρομαι στο κομμάτι του τουρισμού, ναι, που είναι κατεξοχήν από τα νησιά που παραμένουν και παίρνουν παράταση, είναι το πιο τουριστικό. Λοιπόν, να μείνουμε στους λειψούς και να υπογραμμίσουμε για μία άλλη ακόμα φορά
την πρωτοπόρο έτσι λογική που διέπει τους, τον άρχοντα, τους άρχοντες του νησιού αυτού. Γι' αυτό και προχωράει έτσι σε όλους τους τομείς. Είναι καινοτόμες οι δράσεις τους και πρωτοποριακές. Έτσι λοιπόν, ένα δελτίο τύπου που είχαμε πάρει χθες από τον Δήμο Λειψών αναφέρεται στο ότι ο πρώτος διαδραστικός τουριστικός οδηγός τσέπης των Λειψών έγινε πραγματικότητα με χρηματοδότηση του Δήμου. Άκου να δεις, Ειρήνη, τι πρωτοπόρα είναι αυτή η παροχή. Παρέχει τη δυνατότητα στον κάθε επισκέπτη και όχι μόνο της περιοχής μας, λέει ο κύριος Δήμαρχος, να λαμβάνει άμεση και πλήρη ενημέρωση απευθείας από τη συσκευή του κινητού τούτου για μια σειρά θεμάτων τουριστικού ενδιαφέροντος, προβάλλοντας παράλληλα τα περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και ιστορικά αποθέματα του Δήμου. Πληροφορεί τον επισκέπτη ποια μέρη μπορεί να επισκεφτεί, πού μπορεί να μείνει, πώς να μετακινηθεί στην περιοχή, τι αξιοθέατα ποικίλου ενδιαφέροντος μπορεί να βρει, τι επιλογές μπορεί να έχει στο φαγητό ή και στη διασκέδαση, στις εκδηλώσεις και τι μπορεί να παρακολουθήσει τέλος πάντων κατά τη διάρκεια της διαμονής του. Mm-hmm. Και μπορούν όλοι να κατεβάσουν την εφαρμογή έτσι όπως αναφέρει ο Δήμαρχος Λειψών. Ο κύριος Μάγκος. Η πρωτοπορία λοιπόν και ο εξυγχρονισμός και η διορατικότητα συνθέτουν την αντίληψή μας για το μέλλον του νησιού μας. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Μετά από το ευχάριστο διάλειμμα που μας έκανε η Νίκη, έχουμε ακόμη κάποια πράγματα σε σχέση με το ΦΠΑ. Υπάρχει χρόνος να τα πούμε? Τελείωσε ο χρόνος. Ωραία, πάμε διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί.